Γιατί έτσι πρωί? Έχω ένα σωρό δουλειές να κάνω. Αν αργήσω, μην ανησυχήσεις. Δεν ξέρω τι ώρα θα τελειώσω. Αχ, να ξέρα με ποιες γυρίζεις και τι στον κόσμο. Αν θα σε παντρέψω, εγώ που θα μου πας να ησυχάσω. Ζανή, είσαι άρρωστος. Τι έχεις, αγόρι μου, τι έπαθες? Τίποτα, θεία. Μια χαρά είμαι. Ευθύνες, κοτούρες. Δεν είναι ανάγκη να σε φάνε και οι έγνοιες. Κάθισε να σου φτιάξω τον καφέ σου. Δεν προλαβαίνω τώρα. Έχω βάλει στο μυαλό μου μια μεγάλη υπόθεση. Α. Αν θα τα καταφέρω, σήμερα θα φανεί. Με την ευχή. Σήμερα θα παιχτεί μεγάλο παιχνίδι. Μεγάλο και γερό. Ο Θεός μαζί του.
Λοιπόν, Δανάη, δακτυλογράφησε αυτά τα γράμματα. Να τα ελέξω Συριανός. Και ό,τι ραντεβού έχω αναβάλει το για αύριο. Θα λείψετε. Θα κατεβώ στην Πάτρα και μάλλον δεν θα ξαναγυρίσω σήμερα. Κλείσε μου και ένα ραντεβού με τον πρόεδρο των σταφυδοπαραγωγών. Μην ξεχάσεις να ταχυδρομήσεις προσφορές και τηλεφώνεις στο τυπογραφείο για τις ετικέτες. Πίεσέ τους να τις στείλουν αμέσως. Υπάρχει κίνδυνος να καθυστερήσει εμφιάλωση. Μάλιστα, κύριε Ζανή. Δεν θα λείψω ένα αιώνα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πώς πάμε? Καλά, κύριε Ζανή. Πολύ καλά, πολύ καλά. Στράτο, να σε διακόψω για λίγο. Ναι, μισό λεπτό. Δεν φαίνεσαι να πέρασες και πολύ ήσυχη νύχτα. Έχουμε κι εμείς οι ανήπαντροι τα προνόμια μας. Θα λείψω σήμερα. Έχετε το νου σου μήπως προκύψει τίποτα? Θα έχει και συνέχεια η οργιαστική νύχτα. Πολλά ρωτάς. Κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ, να τηλεφωνήσεις στη Μελιό. Θέλω να δω αν είναι σπίτι της. Και γιατί δεν της τηλεφωνείς εσύ? Λέω να της στείλω μερικά κρασιά. Και... Πολύ καλό. Έκπληξη. Γεια σου, Μελιό. Και καλά να περάσεις. Έφευγε για το κομμωτήριο. Ναι. Σε ευχαριστώ. Δεν μου λες. Υπάρχει κανένα νεότερο από τον detective? Ναι. Η έρευνα είναι σε καλό δρόμο. Όταν έχω κάτι συγκεκριμένο θα σε ενημερώσω. Καλημέρα, Κωστή. Τι κάνεις εδώ, μόνος σου είσαι? Περιμένω το Στράτο να με πάει εκεί που φτιάχνουν το άρμα για την παρέλαση. Σε θέλω να σκίσουμε. Φέτος το άρμα μας πρέπει να είναι το καλύτερο. Μην κάνεις οικονομίες. Έχω δώσει εντολή και στο λογιστήριο να πληρώσουν ό,τι χρειαστείς. Σας ευχαριστώ. Δεν μου λες. Σου μοιάζω για γέρος και μου μιλάς στον πληθυντικό. Αδέρφια είμαστε, βρε Κωστή. Μου είπαν ότι θα χρειαστείς και δύο κοπέλες για το άρμα. Ωραίες. Μη σε νοιάζει. Θα σου αραδιάσω όλες τις κοπέλες που δουλεύουν στο εργοστάσιο και εσύ θα διαλέξεις καλύτερες. Αν μ' αφήσεις, βοηθάω κι εγώ. Στο άρμα. Έλα τώρα. Μπες στο γραφείο του Στράτου, μην περιμένεις εδώ. Όχι, εντάξει, δεν πειράζει. Καλή επιτυχία. Φέρτε μου έναν καθρέφτη. Για να δούμε λίγο εκεί τα πίσω. Ορίστε, κυρία Μελιό. Λοιπόν, σήμερα νομίζω ότι έγιναν πάρα πολύ ωραία. Καταπληκτικά. Στο κεφάλι σας, ό,τι και να φτιαχνά, ωραίο θα δείχνει. Έχετε υπέροχα μαλλιά. Αυτό έχει σημασία. Καλά, εσύ είσαι πρώτη στα κομπλιμέντα.
Λοιπόν, δεν είναι περίεργο που έχεις καταφέρει να έχεις την καλύτερη πελατεία της Πάτρας στο κομματήριό σου. Μην το υποβιβάζετε σε απλό κομματήριο, κυρία Μαγιό. Σαλόνι ομορφιάς διαθέτουμε. Σαλόνι δεν ποτέ, λοιπόν, θα έλεγαν και οι φίλοι μας οι Γάλλοι. Ακριβώς. Τμήμα αισθητικής, μακιγιάζ και κομματήριο φυσικά. Ο Μακαρίτης ήθελε να με στείλει και στο Παρίσι. Δεν βαριέστε. Και χωρίς Παρίσι καλά τα κατάφερα. Ποιος ήταν αυτός? Ένας συγγενής που με βοήθησε. Θεός συγχωρέστε. Έτοιμοι είστε. Ελπίζω να μην περάσω απαρατήρητη απόψε στο χώρο της Παναχαϊκής. Λέτε να πέσει ομαδική στραβωμάρα. Η γεύση της Αχαΐας, γοητευτική και προκλητική. Τη φωτογραφία σου έπρεπε να έχουμε βάλει σε ετικέτα των κρασιών μου. Μ' άρεσε αυτό που είπες και εσύ ήταν κολακία. Δεν κολακεύω ποτέ. Πού ήσουνε? Είχα πάει στο κομματήριο. Είναι ο χορός της Παναχαϊκής απόψε. Δεν φαντάζομαι να λείψεις εσύ. Δεν έχω κέφι. Έχεις χρόνο να σε κεράσω ένα καφέ? Δεν νομίζω ότι προλαβαίνω. Πρέπει να πάω στο Αίγιο. Είχα δανείσει κάτι στη Γιοργάντζα και πρέπει να περάσω να το πάρω. Κοίτα, σύμπτωση, κι εγώ πάω στην Ακράτα. Έλα, θα σε πετάξω μέχρι εκεί. Άστο, Βρυζανία μου, άλλη φορά θα σε ταλαιπωρήσω. Θα καθυστερήσουμε πολύ. Πρέπει να πάω από το σπίτι να αλλάξω. Θα σε περιμένω στα μάξι. Έλα, πάμε. Να δεις και το σπίτι μου. Δεν θα σε καθυστερήσω. Μέχρι να πιείς ένα ποτό θα είμαι έτοιμη. Για σένα θα μπορούσα να περιμένω μέρες. Αυτό είναι το ερημητήριό μου. Οι κακές γλώσσες βέβαια άλλα λένε. Αφού είναι κακές, άστες να λένε, Βρεζανή μου. Σ' αρέσει? Πολύ ωραίο. Ζεστό. Βλέπω ότι λατρεύεις τα παλιά αντικείμενα. Και ο πατέρας μου τα λάτρευε. Πάω να ετοιμαστώ, δεν θα πείσω. Κάνεις συλλογή από κούκλες? Ναι. Σ' αρέσουνε? Όσοι με αγαπάνε ξέρουν ότι είναι η αδυναμία μου. Πόσες είναι? 29. Όσοι και οι θαυμαστές σου. Μην είσαι αδιάκριτος. Ζανή, έχω καλέσει μερικούς φίλους να δουν το καρναβάλι από τη βεράντα μου. Θες να έρθεις? Θες να πάθουν συγκοπή οι βίλιδες? Καιρός να τα ξεπεράσουν όλα αυτά, Βρεζανή μου. Προσπάθησε να τους πείσεις. Δικό σου σώ είναι. Έτοιμη. Να βάλω κάτι να πιούμε πριν φύγουμε. Μην ξεχάσω να περάσω και από τη Γιοργάντζα. Πρέπει να της αφήσω την πρόσκληση για τη δεξίωση της γιαγιάς. Αλήθεια, εσένα σε κάλεσε? Αφού ξέρεις τα αισθήματά της για μένα. Βέβαια, αμοιβαία είναι. Στην υγειά σου. Τι σχέδια έχεις για το καλοκαίρι? Θα πας κανένα ταξιδάκι? Μπα, πού καιρός για τέτοιες πολυτέλειες. Έχω να τακτοποιήσω πολλά ζητήματα μετά το θάνατο του πατέρα μου και... Πόσο χρονών είσαι, Ζανή? Στα 26. Και νομίζεις ότι κρατάει πολύ μια τέτοια άνοιξη? Ο πατέρας σου έλεγε ότι θα έδινε ένα εργοστάσιο για να γίνει 10 χρόνια νεότερος. Σου εκμυστηρευόταν τις κρυφές του επιθυμίες? Όχι, απλώς έτυχε να τον ακούσω που το έλεγε στον πατέρα μου σε μια φιλική συντροφιά. Όταν είσαι στα 70, δικαιολογημένα να λες κάτι τέτοιο. Αλλά στα 26...
Ήταν θαυμάσιος άνθρωπος ο πατέρας σου. Τι έγινε, έχασες το κέφι σου ξαφνικά? Το αντίθετο. Απλώς σκεφτόμουν. Λοιπόν, θέλω αυτή μας η συνάντηση να σφραγιστεί με κάτι ξεχωριστό. Θα έρθεις μαζί μου, στην Ακράτα. Θα σου προσφέρω μια μποτήλια κρασί του 1900. Γνήσιο. Αντιπαθώ κάθε κάλπικο. Θα το φυλάξεις μόνον για εξαιρετικές στιγμές. Σε ευχαριστώ, Βριζανή μου, αλλά ίσως μια άλλη φορά. Πρέπει να περάσω και από τη Γιοργάντζα. Αφού σου λέω, θα σε πάω εγώ. Σε παρακαλώ, στεκόμαστε να ανάψω ένα κερί στην Παναγιά την Τρυπητή. Σα σήμερα πέθανε η μητέρα μου. Βέβαια. Σήμερα την ημέρα μου την έχω αφιερώσει. Γιατί με κοιτάζεις έτσι, Ζανή? Σε θαυμάζω, Μελιό. Είσαι γεμάτη εκπλήξεις. Και πολύ όμορφη. Νομίζω καλύτερα να πας μόνος σου. Εγώ θα μείνω να σε περιμένω εδώ. Δεν γίνεται. Θα μας έχει δει η θιά μου. Θα το πάρει για προσβολή. Έλα, πάμε. Γιατί ήρθες τόσο νωρίς? Όποιος δεν έχει μυαλό, θιά, έχει πόδια. Ξέχασα να πάρω κάτι σχέδια. Καθίστε εδώ με τη Μελιό, μέχρι να φέρω και μια μπουκάλα κρασί από το κελάρι. Πέρασε. Το σόι σου δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοιου επισκέψεις. Κάθισε. Ευχαριστώ. Πενθούμε το θάνατο του Παναγί, γι' αυτό δεν σου βγάζω γλυκό. Με συγχωρήσεις μια στιγμή. Τι μου την κουβάλεις αυτήν εδώ, για να σε βλέπω να χαριεντίζεσαι μπροστά μου? Αυτή έβαλε τη μάσκα στην πρωτομή του πατέρα. Αν ακούσεις ξεφωνητά της, βάλε δυνατά το ραδιόφωνο και πρόσεξε. Μην μπεις μέσα ό,τι κι αν γίνει.
Τι έγινε, εντάξει, φεύγουμε. Ναι, την μπουκάλα την έβαλα στο αυτοκίνητο να πάρω τα σχέδια. Μια και ήρθες ως εδώ, θέλω τη γνώμη σου για ένα κάδρο. Τι κάδρο? Θα σου δείξω. Αυτή τη γνωρίζεις? Γι' αυτό με έφερες εδώ. Δεν είναι η πρώτη φορά που μπαίνεις εδώ μέσα. Μόνο που τότε έφευγες πλουσιότερη. Μόνο το μπάσταρδο μιας εργάτριας θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Γιατί έβαλες τη μάσκα στην πρωτομή του? Για να τα αποδώσει γενεοδορίες του? Κατάθεση εθνικής 100.000. Μετρητά 40.000. Αυτοκίνητο, μετρητά, κρισκράφτ, μετρητά. Τα τρία μου, κιλά σαν γλυκό δηλητήριο στις φλέβες μου. Και σε ένα άλλο τον αποκαλείς κάθαρμα. Ναι, λοιπόν, τι θέλεις. Ήμουν ερωμένη του. Και ήμουν και μετά το γάμο μου. Αυτός έφταιγε που χώρισε από το Φιλίνι. Στην ηλικία του? Στην ηλικία του. Ήταν ένας δαίμονας. Αυτό με κάνει πολύ περήφανο. Εγώ ήμουν το κρασί που μέταγε τον πατέρα σου. Έλεγε μελιό και γέμιζε η ζωή του ολόκληρη. Θα πρέπει να μου χρωστάς ευγνωμοσύνη γι' αυτό. Ίσως. Αν δεν ξέπεφτες με το να ταπεινώσεις τη μνήμη του. Θα πληρώσεις μελιό. Και θα πληρώσεις τώρα. Είσαι τρελός. Δεν θα φύγεις από εδώ μέσα, μελιό. Είσαι κάθαρμα αντάξιο του πατέρα σου, εσύ. Λάβε το μελιό. Δεν θα φύγεις από εδώ μέσα αν δεν πάρω αυτό που θέλω. Άφησέ με. Άφησέ με. Άφησέ με. Άφησέ με. Ζανή μου, Ζανή, Ζανή. Αυτά τα ντοκουμέντα τι σκοπεύεις να τα κάνεις? Θα μείνουν στο οικογενειακό μας αρχείο. Ως πότε? Για πάντα. Δηλαδή, θα έχει συνέχεια ένα όπλο εναντίον μου? Δεν έχω κανένα λόγο. Προχώρα. Κατέβα. Είπα κατέβα. Δεν καταλαβαίνεις. Κατέβα, τελειώσαμε. Για να θυμάσαι. Δεν τελειώσαμε, Ζανή. Τώρα αρχίζουμε.
Στους άλλους μπορείς να λες ό,τι θέλεις και να σε πιστεύουν, Βασιλίνα. Αλλά σε μένα όχι αυτό. Μπρε αδελφούλα, πνίγομαι. Έχω εξετάσεις, εργαστήρια που πρέπει να παρακολουθώ υποχρεωτικά, μαθήματα. Άσε τις προπονήσεις στο στάδιο. Δεν γίνεται να έρθω στο Αίγιο. Μην έρχεσαι σήμερα, αλλά μεθαύριο την Παρασκευή. Κάθεσαι το Σαββατοκύριακο. Πάλι δεν γίνεται. Οργανώνουμε με τα παιδιά ένα πάρτι, δεν μπορώ να λείψω. Αν δεν έρχονται. Μόλις βρω το χρόνο θα έρθω. Μαντάμ Κιούρι. Καλά, εσύ. Κάντε. Καλά. Εδώ έχουμε οικογενειακή συζήτηση. Καλά. Πάμε μέσα. Καλά. Αυτές τις δικαιολογίες να τις λες στη μαμά και στον μπαμπά, όχι σε μένα. Βασιλίνα, φοβάμαι ότι ο Ιταλός θα σου χαλάσει τη ζωή. Γι' αυτό δεν έρχεσαι στο σπίτι, για να έχεις ελευθερία να τον βλέπεις όποτε θέλεις. Μα τι κουτί που είσαι. Τουλάχιστον σε σένα δεν θα ντρεπόμουν να το πω. Βασίλινα μου, αξίζεις πολλά. Μη μας απογοητεύσεις. Σκέψου τον πατέρα μας, δεν σου λέω τίποτα άλλο. Γιωργάντζα, πολύ αστεία έχεις μείνει. Ωραία, αν είναι έγκλημα να είμαι ερωτευμένη, κρεμάστε με. Εγώ πάντως νομίζω ότι αν γνώριζες καλύτερα τον Τζοβάνι, θα με δικαιολογούσες. Ούτε να το διανοηθείς. Με περιμένει ο Αντρίκος να φύγουμε. Έχω να κάνω και κάτι ψώνια για τα παιδιά. Πρόσεχε, αγάπη μου, πρόσεχε, σε παρακαλώ. Αδερφούλα, πρώτη φορά νιώθω τόσο ευτυχισμένη. Φεύγουμε μαζί. Έχω ραντεβού με τη Μελιό. Δεν ήρθε να πάρει το διάδειμά της όπως μου είχε τηλεφωνήσει. Θα το βάζω στο χώρο. Θα άλλαξε σχέδια. Δεν σκέφτηκες να μου το φέρεις, θα της το έδινα. Καλώς τη Βασιλίνα. Γεια σας, τι κάνετε. Μια χαρά. Η Μελιό ψάχνω, μήπως είναι εδώ. Δεν την έχω δει, χρυσό μου, καθόλου σήμερα. Πού βρίσκεται. Ο θηρορός μου είπε ότι είναι απάνω. Χτυπάω στο διαμέρισμά της, αλλά δεν ανοίγει. Είχαμε ραντεβού, δεν μπορεί να το ξέχασε. Τώρα κι εσύ, αν περιμένεις από τη Μελιό συνέπεια. Όχι, 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 είναι πολύ εντάξει το ραντεβού της, δεν θα με έστεινε. Τι να σου πω, εκτός κι αν κοιμάται. Ξέρεις, κάνει έναν ύπνο που και σεισμός να γίνει δεν καταλαβαίνει τίποτα. Να της τηλεφωνήσω. Το τηλέφωνο είναι στο κομμωδίνο, της θα τα ακούσει. Τίποτα. Φαίνεται σε ξέχασε, Βασιλίνα, και έφυγε.
Παίρνω στο θείο Ντρέα, μήπως πήγε εκεί. Δεν είναι στο σπίτι, βγήκαν. Εδώ στην πολυκατοικία έχει άλλες φιλίες. Αμπα, δεν νομίζω. Όμως και εσύ γιατί ανησυχείς? Τόσο σημαντικό ήταν το ραντεβού σας. Μα θεία, αφού μπήκε στην πολυκατοικία και δεν έχει βγει, κάπου εδώ είναι, δεν ανησυχείτε? Γιατί να ανησυχήσω? Παιδάκι είναι. Πάω να ξαναρωτήσω το θηρορό. Κύριε Σταμάτη, είσαστε σίγουρος ότι η κυρία Μελιό δεν έχει βγει? Σας το είπα, δεσποινής Βασίλη. Μα την είδατε να μπαίνει εδώ, δεν την έχει δει κανένας. Ναι, την είδα. Μήπως λείψατε από το θηρορείο? Ούτε λεπτό δεν το κούνησα. Δεν της ξαναχτυπάτε μήπως είναι στο μπάνιο? Δώσε μου το. Έλα, Σταμάτη. Την είδες, παιδί μου, να γυρίζει, γιατί έχει φύγει από το πρωί? Την είδα, κυρία Δέσποινα. Και μάλιστα δεν ήταν στα καλά της. Ξανά άρρωστη μου φάνηκε. Κάτι συμβαίνει, θεία. Εσύ έχεις εφεδρικό κλειδί για ώρα ανάγκης. Πάρ' το και έλα αμέσως της Μελιός. Αυτό είναι άρρωστη. Αυτή η κοπέλα διαρκώς είναι ένα πρόβλημα. Έλα τώρα, πάμε να δούμε τι συμβαίνει. Έλα. Η Μελιό. Να αυτοκτονήσει. It's unbelievable. Βασιλίνα, υπάρχει κίνδυνος? Μόλις έχετε κάτι νεότερο, τηλεφωνήστε αμέσως. Εγώ θα ψάξω να βρω τον θείο σου. My God, help her. Πού είστε? Σε ποια κλινική? Okay. Φυσικά και δεν θα πω τίποτα στην γιαγιά. Bye. Με τη Σύνθια μίλησα, οι δικοί μου δεν απαντάνε. Δεν πειράζει, θα ξαναπάρεις μετά. Δεν μ' αρέσει να σε βλέπω να περνάς αποκριάτικα, κλεισμένος με μένα το κούτσουρο. Με βαρέθηκες? Εσύ άλλοτε τέτοιο καιρό. Ξεφάντωνες. Με τρογεγονία ώσπου να ακούσω το αμάξι να έρχεται. Εγώ και πένθος, θεία. Οι άντρες σαν και σένα το πένθος δεν το κρατούν καλογερεύοντας. Ούτε και ο πατέρας σου θα ήθελε να σε βλέπει να χτυκιάζεις. Εκτός αν σε τρώνε άλλα τριβέλια. Και δεν θες να μου το πεις. Ίσα-ίσα όλο μια χαρά πάνε, θεία. Αυτό λέω κι εγώ, ντε. Αντί να πανηγυρίζεις που τις εκδικήθηκες, όλο το βιλέικο εκδικήθηκε σήμερα, παλικάρι μου. Όχι μονάχα αυτή την πουτάνα. Καλά τις έκανες. Όργανο της γριάς θα ήταν κι αυτή. Το σημερινό θέλω να το ξεχάσεις. Δεν θα μου το ξανακουβεντιάσεις ποτέ. Έρχεται. Αδελφή, σας παρακαλώ, πώς είναι? Καλά είμαι, μην ανησυχείτε. Θα μιλήσετε σε λίγο και με τον γιατρό. Μην ανησυχείς, καλά είναι. Θα βγω να κάνω μια βόλτα. Φάε, μην περιμένεις. Άστο. Εμπρός. Καλησπέρα, Βασιλίνα μου. Έφευγα, αλλά δεν πειράζει, ό,τι χάρη θέλεις. Αυτοκτόνησε. Ευτυχώς που την προλάβαμε έγκαιρα. Είχε πάρει ένα σωρό χάπια. Κρίμα. Ειλικρινά λυπάμαι πολύ. Εγώ και η θεία Δέσποινα τη βρήκαμε. Καταλαβαίνεις τώρα αγωνία. Τη φέραμε στην κλινική του Φιλίνη. Ζανή, σε παρακαλώ. Προσπαθώ να πιάσω τους δικούς μου, αλλά δεν είναι κανένα σπίτι. Λείπει και η Γιουργάντζα.
Μπορείς να αναλάβεις να τους ειδοποιήσεις εσύ. Θα μείνω στην κλινική ως αργά κοντά της. Όχι, όχι, όχι. Είμαι εκτός κινδύνου πια. Τζοβάνι, είσαι τρελός. Όχι. Είμαι ερωτευμένος. Κρύψου γρήγορα, θα μας δούνε. Αγάπη μου, είναι όλη μου η οικογένεια εδώ. Δεν κάνει να μείνεις. Φύγε, σε παρακαλώ. Καλά. Από εδώ θα φύγω, αλλά σε περιμένω έξω. Α, δεν ξέρω, μπορεί να αργήσω. Δεν με πειράζει. Περιμένω όλη νύχτα. Α, καλά. Ποτέ δεν θα μπορέσω να σου αντισταθώ. Λες και είχα κάποιο προαίσθημα. Μόλις μου είπε η Βασιλίνα ότι είχε ραντεβού με τη Μελιό και έλειπε. Και όταν άκουσα το θηρορό να λέει ότι την είδε να μπαίνει πολύ ταραγμένη, αμέσως είπε ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει. Και έτρεξα. Λίγο να είχα αδιαφορήσει. Εγώ ήμουν στο γραφείο. Αφού δεν τρινούμε αυτή την ώρα, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Κι εγώ τώρα σου τηλεφωνούσα. Νομίζω ότι γύρισες στο Αίγιο. Συναντηθήκαμε τυχαία καθώς ερχόμασταν. Ψώνιζα κάτι αποκριάτικα για τα παιδιά. Ο Αντρίκος γύρισε στο σπίτι, αλλά εγώ δεν μπόρεσα να μην έρθω. Σας παρακαλώ, όχι τόσος κόσμος. Δεν είναι σωστό. Αφήστε την να ηρεμήσει. Ελάτε. Περάστε έξω. Να μείνει κάποιος κοντά της. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Θα κοιμάται όλο το βράδυ. Περάστε, παρακαλώ. Είναι καλό για την ίδια. Καλύτερα να πάμε. Το δωμάτιο της κυρίας Φιλίνη. Ναι, αυτό είναι. Όχι, λυπάμαι, δεν μπορείτε να μπείτε, απαγορεύεται. Μόνο για μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Τέλος πάντων, για μισό λεπτό όμως μόνο. Περάστε. Thank you.
Θεία Σημάκη, δεν αργώ. Δύο πράγματα μαζεύω και έρχομαι. Ναι, παιδί μου. Όπλα του εγκλήματος. Βαρβιτουρικά και ενόπνευμα. Έτοιμοι, πάμε. Μια στιγμή, Βασιλίνα. Τι φάκελος είναι αυτός? Της Γιουργάντζας. Η πρόσκληση για τη γιορτή της γιαγιάς. Αφού η Μελιό θα πήγαινε στο Αίγιο, την πήρε για να της τη δώσει. Άρα για να είναι εδώ ο φάκελος, δεν πήγε στο Αίγιο? Όχι βέβαια. Η Γιουργάντζα δεν την είδε καθόλου. Θεία Σημάκη, πάμε να φύγουμε. Η Μελιό με περιμένει. Το κρασί του 1900 πώς βρέθηκε εδώ? Μπορεί κάποιος να της το χάρισε. Η Μελιό έχει τόσους φίλους. Αυτό δεν κυκλοφορεί στην αγορά. Αυτό μόνο ο Ζανής μπορεί να της το δώσει. Είχε φυλάξει ο πατέρας του μερικά μπουκάλια στην προσωπική του κάβα. Αχ, ελάτε, θείε. Έχω ένα σωρό δουλειές να κάνω σήμερα. Πάμε να φύγουμε. Δεν μου λες, παιδί μου, διατηρούν φιλικές σχέσεις η Μελιό με τον Ζανή? Φιλικές δεν ξέρω. Μια φορά εχθροί δεν είναι. Ελάτε, πάμε. Πήγαινε, παιδί μου, εγώ θα μείνω λίγο. Καλά, εντάξει. Γεια. Συγχωρείς που άργησα. Αλλά ο μπαμπάς σου άρχισε να μου κάνει ανάκριση για ένα μπουκάλι κρασί που βρήκε στο διαμέρισμα. Φαντάζεται πως πίσω από αυτό κρύβεται ο ένοχος. Μελιό, κλαις. Εσύ. Τελικά δεν σε αναγνωρίζω. Φαίνεται ότι τελευταία ανακάλυψα κάποια πράγματα μέσα μου που δεν ήξερα ότι υπάρχουν. Σου έχει συμβεί ποτέ, Βασιλίνα, μετά από κάτι συγκλονιστικό, να αισθανθείς πως μεγάλωσες απότομα? Έλα τώρα, μην μου πεις ότι γέρασες κιόλας. Μεγάλωσα, Βασιλένα. Και θέλω να φύγω μακριά από εδώ. Θες να πάμε ένα ταξίδι παρέα, να αλλάξουμε εντυπώσεις. Και να χάσουμε το καλοκαίρι της Αχαΐας. Ξεχνάς τι γίνεται κάθε χρόνο στο Λαμπύρι. Μου φαίνονται τόσο μακρινά όλα αυτά. Τώρα που γέρασες. Βασιλένα, σου οφείλω τη ζωή μου. Δεν ξέρω βέβαια αν πρέπει να σου χρωστάω και χάρη γι' αυτό. Μελιό, μη λες μεγάλα λόγια. Αυτή τη στιγμή έπρεπε να μαζεύω βατράχια για τα πειράματα του μπαμπά μου. Αλλά τηλεφώνησα πως θα έρθω εδώ και πήγε καημένη η Γιουργάντζα. Καλημέρα σας, κύριε Βίλη. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Ζανή. Τα δικά μας θα τα μάθεις, βέβαια. Ναι, μου τα είπε ο στράτος. Ειλικρινά λυπήθηκα. Πώς είναι τώρα? Λίγο αδύναμη είναι, αλλά ο γιατρός δεν ανησυχεί. Ας ήξερα τι την έκανε να φτάσει ως εκεί. Η κόρη μου, που ό,τι θέλει το έχει στα πόδια της. Διαβιβάστε σας, παρακαλώ, τις ευχές μου. Συγγνώμη, τώρα έχω δουλειά. Μια στιγμή, σε θέλω. Ας περάσουμε στο γραφείο. Καθίστε.
Αυτή η μποτήλια το κρασί του 1900 σου λέει τίποτα? Όχι. Γιατί? Βρέθηκε στο διαμέρισμα της Μελιός. Κάτι μου λέει ότι έχει σχέση με την αποπειρά της. Εσύ τι γνώμη έχεις? Καμιά. Ξέρεις, είναι σπανιότατο. Εγώ δεν έχω. Ο αδερφός μου Ανδρέας δεν έχει. Κάποιες ελάχιστες μποτήλιες είχε ο πατέρας σου μόνο. Ο πατέρας σου πέθανε, άρα... Τις έχω εγώ. Αλλά ποιος μας λέει ότι δεν τις έχουν κι άλλοι? Δεν τις έχουμε καταγράψει όλους? Αν δεν το έδωσες εσύ στη Μελιό, τότε ποιος της το έδωσε? Γιατί δεν ρωτάτε την ίδια, κύριε Βίλη? Να σου πω εγώ τη γνώμη μου. Πελαγοδρομείτε σε εικασίες χωρίς λόγο. Κι όμως, το ένστικτό μου δεν μπορεί να με οδηγεί λάθος. Πιθανόν. Δεν επιμένω.